Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στον έλεγχο της διοίκησης του ΕΛΑΚΤΟΡ έχασε τελικά η πλευρά Πόπουλα Κούτρα στην χθεσινή Γενική Συνέλευση. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τον Όμιλο. Περισσότερο θα μας πει ο Κώστας Κετσετζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα. Έχουμε μια αλλαγή διοίκησης στο μεγαλύτερο κατασκευαστικό όμιλο της χώρας. Μετά ουσιαστικά για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ουσιαστικά η πλευρά των αδερφών Καλιτσάντσι, του Αναστάσιου και του Δημήτρου Καλιτσάντσι, καταφέραν να επικρατήσουν εχθές στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας και να αναλάβουν την διοίκηση της εταιρείας. Πρέπει να πούμε πως αυτό το πράγμα είναι πρωτόγνωρο για την εταιρεία, η οποία αποτελεί για τον ΕΛΑΚΤΟΡ, που αποτελεί συνένωση άλλων εταιριών, όπου ουσιαστικά οι οικογένειες, οι οποίες είχαν τις προηγούμενες εταιρείες, δηλαδή οι οικογένειες Μπόμπολα, Κούτρα και Καλιτσάντσι, συνδιοικούσαν μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν είναι πλέον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πλέον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπάρχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν πάρα πολλά πρόσωπα εκτός εταιρείας πλέον, με πρόεδρο τον πρώην Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Γιώργο Προβόπουλο, και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αναστάσιο Καλιτσάντσι, και όλα τα υπόλοιπα μέλη είναι μη εκτελεστικά. Τι έγινε? Έχουμε ουσιαστικά μια σύγκρουση, η οποία έχει ξεκινήσει άτυπα και λίγο πιο υποβόρεια τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις δύο πλευρές, δηλαδή στην πλευρά Μπόμπολα Κούτρα από τη μία και Αδερφών Καλιτσάντσι από την άλλη, η οποία εκδηλώθηκε πιο άμεσα και πιο επίσημα πριν από μερικούς μήνες, όπου παραιτήθηκαν οι αδερφοί Καλιτσάντσι από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, δημιούργησαν τη δικά τους πλατφόρμα με την ονομασία Change for ΕΛΑΚΤΟΡ και πρότειναν ένα καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο στους μετόχους. Αυτό το οποίο συμφωνούσαν και οι δύο πλευρές, έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε, είναι ότι έπρεπε το Διοικητικό Συμβούλιο να μπουν μέσα περισσότεροι επαγγελματίες και περισσότεροι άνθρωποι των επιχειρήσεων και όχι απλά να διοικείται ο όμιλος από τα άτομα των οικογενειών. Βέβαια, υπήρχε διαφωνία στο επιχειρηματικό, στο στρατηγικό σημείο. Από τη μία, η πλευρά Μπόμπολα Κούτρα αφαιρούσαν πως έπρεπε να απολυθούν κάποιες δραστηριότητες του ομίλου που δεν ανήκουν στο βασικό το αντικείμενο, στο κατασκευαστικό και στις παραχωρήσεις δηλαδή. Με βασικό σημείο τριβής ήταν η Ελτεχάνεμος, η εταιρεία των αιωλικών που έχει ο όμιλος. Από την άλλη, οι αδερφοί Καλιτσάντσι είχαν διαφορετική άποψη. Οπότε ξεκίνησε εκεί πέρα μία διαδικασία όπου οι δύο πλευρές μαζεύανε δυνάμεις για την Γενική Συνέλευση, η οποία έγινε χθες. Και συμμάχους, φαντάζομαι. Βεβαίως. Η πλευρά Καλιτσάντσι επικράτησε εν τέλει εναντίον της πλευράς Μπόμπολα, έχοντας συμμαχίσει, έχοντας κάνει ένα μπαράζ αγορών γύρω στα 45 εκατομμύρια τους τελευταίους μήνες, ανεβάζοντας σημαντικά το ποσοστό το οποίο είχαν στον όμιλο και φτάνοντας ουσιαστικά το ποσοστό της πλευράς Μπόμπολα Κούτρα. Έχουν περίπου δύο πλευρές, περίπου 28% του ομίλου καθεμία πλέον. Βέβαια, το σημαντικό είναι ότι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Και αυτή είναι και μεγάλη αγωνία, γιατί από τη μία έχουμε μια νέα διοίκηση, από την άλλη η χαμένη πλευρά, η χαμένη από χθες πλευρά, παραμένει στον όμιλο με ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Οπότε μένει να πούμε τι γίνεται στις δραστηριότητες του ομίλου και κυρίως βεβαίως σε ό,τι έχει να κάνει με το προσωπικό, με τους εργαζόμενους, που δεν είναι καθόλου λίγοι. Υπολογίζονται γύρω στους 6.000 και μιλάμε για τους άμεσα εργαζόμενους στον όμιλο ΕΛΑΚΤΟΡ. Ήταν χαρακτηριστικό κιόλας χθες ότι κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης όλοι οι εργαζόμενοι που ήταν στα κεντρικά κτίρια του ομίλου όπου γινόταν η Γενική Συνέλευση ήταν συγκεντρωμένοι, παρακολουθούσαν με αγωνία. Οι άνθρωποι έχουν αγωνία, βέβαια. Δηλαδή. Παρακολουθούσαν με αγωνία το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μάλιστα, μικρομέτοχος της εταιρείας και εργαζόμενοι του ομίλου έκανε ερώτηση προς τις δύο πλευρές κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης με τον κύριο Καλιτσάντσι να δίνει μια απάντηση η οποία σίγουρα δεν τους κάλυψε, λέγοντας ότι το μέλλον των εργαζομένων στον όμιλο εξαρτώνται από τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης του ομίλου, την οποία θεωρητικά ο ίδιος θέλει να υπερασπίσει. Όπως είπα λοιπόν, η αγωνία ήταν έκβουλη στους εργαζόμενους, παρακολουθούσαν με αγωνία όλη τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και μένει να δούμε από εδώ και πέρα η νέα διοίκηση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ανέλαβε από χτες τα ενία της επιχείρησης, να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Βεβαίως, αναμένουμε να δούμε και τι θα κάνει, τι θα κάνει και η πλευρά Μπόμπολα Κούτρα, καθώς και οι δύο, τόσο ο κ. Μπόμπολας όσο ο κ. Κούτρας, με δηλώσεις τους κατά κύριους, έχουν πει ότι δεν πρόκειται να αποσυρφωνήσει ήχος.